Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Με τα μεσονύχτια απαγόρευση κυκλοφορίας στη Μύκονο και διακοπή μουσικής στην εστίαση λόγω εξάπλωσης της πανδημίας. Σοκαριστικές προβλέψεις επιστημόνων για 10.000 κρούσματα τον Αύγουστο. Παράθυρο για απολύσεις ανεμβολίας στον ιδιωτικό τομέα. Δεν θα έχουν ούτε ασφάλιση όσοι βγαίνουν σε υποχρεωτική αργία. 100 νεκρών από τις πλημμύρες στη Γερμανία, νεκροί και καταστροφές και σε Βέλγιο, Ολλανδία. Φόβοι για κύμα κακοκαιρία σε Ιταλία, Βαλκάνια και Ελλάδα. Ο Ερντογάν στην βάση με πολεμικά ντρόουν στην Κύπρο, ενώ ζητά αποστρατιωτικοποίηση των νησιών μας. Έφυγε από τη ζωή η Φιλιό Πυργάκη, η πιο σημαντική ερμηνεύτρια του δημοτικού τραγουδιού. Τα δεκάδες πάρτι στη Μύκονο οδήγησαν στην ευνίδια απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά να επιβάλει έκτακτα μέτρα στο νησί, όπου τα κρούσματα έχουν εκτοξευθεί τις τελευταίες ημέρες. Οι επιχειρηματίες της εστίασης και της διασκέδασης πάντως κάνουν λόγο για ψυχρολουσία, καθώς ματαιώνονται πολλές εκδηλώσεις από απόψε κιόλας που εφαρμόζεται το απαγορευτικό για μουσική μετά τις 6 και για τη νυχτερινή κυκλοφορία. Πάρτι και ανεξέλεγκτες συναθρήσεις. Και μέτρα αυτοπροστασίας ανύπαρκτα ακόμη και στα σοκάκια του νησιού. Η έκρηξη των κρουσμάτων στη Μύκονο, που αγγίζει το 248% την τελευταία εβδομάδα, έφερε το πρώτο τοπικό lockdown. Εν μέσω τουριστικής περίοδου και με το νησί να βουλιάζει από κόσμο, από σήμερα υψώνεται απαγορευτικό κυκλοφορίας από τη μία μετά τα μεσάνυχτα έως τις 6 το πρωί, με εξαίρεση λόγους εργασίας και υγείας, και απαγορεύεται η μουσική καθόλου το 24ωρο. Είναι μια απόφαση απότομη και δύσκολη. Τώρα βέβαια είπαμε ότι προέχει η πανδημία. Στα μέτρα που έχουν σε ισχύ έως στις 26 Ιουλίου παραμένει η απαγόρευση διενέργειας ιδιωτικών εκδηλώσεων και πάρτι, με την παρουσία περισσότερων των 20 ατόμων, με τα πρόστιμα για τους παραβάτες να κυμαίνονται από 50 έως 200.000 ευρώ. Δυστυχώς για μας είναι λίγο έκπληξη και πάλι αυτό τα οριζόντια μέτρα. Και είναι και λίγο αρκετά αυστηρό, θα λέγαμε, το lockdown, έστω και μερικό lockdown που είναι μέσα στη μέση του καλοκαιριού. Για την εφαρμογή των μέτρων από σήμερα ενισχύεται η αστυνόμευση στη Μύκονο, ενώ συζήτηση γίνεται και για την αύξηση των ξενοδοχείων καραντίνας, καθώς το μοναδικό που υπάρχει στο νησί είναι ήδη γεμάτο. Αποτέλεσμα αυτού ήταν ένας 18χρονος Ιταλός θετικός στον κορονοϊό να αναζητεί για μία ολόκληρη ημέρα δωμάτιο προκειμένου να περάσει την καραντίνα του. Η θετικότητα τις τελευταίες ημέρες ανεβαίνει διαρκώς, με τα κρούσματα να είναι νέοι άνθρωποι με μέση ηλικία τα 27 έτη και στην πλειοψηφία τους ασυμπτωματικοί. Μετά τις ευνίδιες ανακοινώσεις για mini lockdown στη Μύκονο, οι τουριστικοί φορείς φοβούνται ότι θα τυναχθεί στον αέρα η υπόλοιπη θερινή σεζόν και ότι θα υπάρξει κύμα κυρώσεων και αποχωρήσεων επισκεπτών. Ο απόλυτος ευνηδιασμός. Το νησί είναι σε μια τρομερή αναστάτωση. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε όταν επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα τις τελευταίες 6 μέρες για το νησί της Μυκόνου είναι 400. Σε ένα νησί που αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι μαζί με τους τουρίστες αλλά και τους ντόπιους κατοίκους υπολογίζουμε ότι είναι 200.000. Τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς εξαιρέσεις, παρότι η πρόθεση της κυβέρνησης ήταν τα τοπικά lockdown να μην αφορούν τους πλήρως εμβολιασμένους. Υπάρχουν εμβολιασμένοι τους οποίους δεν έχουμε δικαίωμα να περιορίσουμε. Ακόμα και στα τοπικά lockdown η ίδια αρχή θα ακολουθηθεί. Οι εμβολιασμένοι δεν μπορούν να περιοριστούν. Το lockdown στη Μύκονο, πιστοποιητικό της παταγώδους αποτυχίας, στέλνει αρνητικό σήμα για το σύνολο του τουρισμού μας. Αν υπήρχε φιλότιμο, θα ακούγαμε μία συγγνώμη για το πρόχειρο χωρίς μέτρα άνοιγμα του τουρισμού. Αντισυγνώμης όμως μόνο αυτοθαυμασμός και στοχοποίηση των πολιτών. Κατά σειροήν ψεύτης, δυσφημίζει διαρκώς τη χώρα στο εξωτερικό. Δεν επιβλήθηκε lockdown στη Μύκονο, επιβλήθηκαν μέτρα περιορισμού στη διασκέδαση. Είναι πάντως ενδεικτικό ότι στη Μύκονο το ποσοστό εμβολιασμού στους μόνιμους κατοίκους υπερβαίνει το 80%. Αυτά λοιπόν είναι τα πρώτα έκτακτα μέτρα που επιβάλλονται και αφορούν και ανεμβολίαστους και εμβολιασμένους χωρίς διάκριση, μολονότι από την κυβέρνηση διαβεβαίωναν ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Τον ακούσατε και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Γεωργιάδη, σήμερα να διαβεβαιώνει ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Δεν συνέβη όμως. Σύνδεση με τον Γιάννη Ρίγο, ο οποίος βρίσκεται στη Μύκονο
και θα μας μεταφέρει το κλίμα αυτής της αναστάτωσης που καταλαβαίνουμε ότι επικρατεί ύστερα από την ευνίδια ανακοίνωση των έκτακτων μέτρων, Γιάννη. Έτσι ακριβώς, Γιάννη, εδώ και λίγη ώρα στο νησί των Ανέμων, την Μύκονο, έχει σταματήσει να ηχεί η μουσική σε όλες τις επιχειρήσεις μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Να θυμίσουμε ότι από σήμερα, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, θα απαγορευτεί και η κυκλοφορία. Ενώ πριν από λίγο στις ημερήσιες ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ, η Μύκονος κατέγραψε 37 νέα κρούσματα που έρχονται να προσθεθούν στην ήδη επιβαρημένη επιδημιολογική κατάσταση του νησιού, καθώς τα κρούσματα εκτοξεύτηκαν κατά 300% μόλις σε μία εβδομάδα. Και ήδη το ξενοδοχείο καραντίνας έχει γεμίσει από ασθενείς. Παρά το γεγονός ότι επικρατεί αυτή η κατάσταση, τα μέτρα ευνηδίασαν τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους επισκέπτες του νησιού. Τώρα ένα μεγάλο ερώτημα γιατί είναι τι βλέπουμε θα ότι γίνει είναι χωρίς μουσική το μαγαζί, αλλά είναι και χωρίς θαμόνες, άδειο. Μόνο η σερβιτόρα, η οποία. Έτσι ακριβώς. Είναι μόνη της στην εικόνα. Προς την το παρόν, οποία επειδή μεταδίδει. Υπάρχει ζέστη, είναι πολύ λίγοι οι πελάτες οι οποίοι βρίσκονται στο μαγαζί. Και αυτό που ανησυχούν ιδιαίτερα οι επιχειρηματίες είναι αν θα υπάρχουν κρατήσεις για τις επόμενες ημέρες, εάν οι τουρίστες και οι επισκέπτες θα μείνουν στο νησί ή θα επιλέξουν κάτι άλλο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο, έτσι, ο μεγάλος φόβος που ανησυχεί τους επιχειρηματίες του νησιού. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Δεν είναι όμως μόνο η Μύκονος που ανησυχεί τις υγειονομικές αρχές και άλλα νησιά των Κυκλάδων, καθώς και συγκεκριμένη νομή της Κρήτης παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση του υλικού φορτίου και στο τραπέζι είναι το ενδεχόμενο να επιβληθούν και εκεί έκτακτα μέτρα. Μπορεί η Μύκονος να είναι μόνο η αρχή, όπως προειδοποιούν οι ειδικοί, άλλες 5 περιοχές απειλούνται με τοπικούς περιορισμούς, καθώς η ανεξέλεγκτη αύξηση των κρουσμάτων και η μη τήρηση των μέτρων προκαλούν έντονο προβληματισμό. Ηράκλειο και Ρέθυμνο στην Κρήτη, η Σαντορίνη, Ίος και η Πάρος, όπου τα κρούσματα ανά 100.000 πληθυσμού παρουσιάζουν αύξηση άνω του 500%, βρίσκονται υπό διαρκή επιτήρηση. Περιμένουμε τη σειρά μας. Εμείς ελέγχουμε τα μαγαζιά μας. Αλλά όταν περιφέρεται τόσο πολύ κόσμο, είναι δύσκολο να τον ελέγξει. Εάν γίνει κάτι το οποίο απέφχομαι, ένα τοπικό lockdown, εννοείται ότι θα χαθεί η ζώνη. Να δω λίγο για ταυτότητά σας. Έχει εμβολιαστεί. Βεβαίως. Οπότε δείχνει το πιστοποιητικό εμβολιασμό. Όχι ακόμα. Δείχνουμε PCR, γιατί δεν είναι 14 μέρες. Νησιά που παρά τη βαριά επιδημιολογική τους εικόνα συνεχίζουν να πλημμυρίζουν από επισκέπτες, οι οποίοι πλέον όμως υπόκειται και σε αυστηρούς ελέγχους και προϋποθέσεις για να ταξιδέψουν. Οι ουρές είναι αναπόφευκτες. Ταλαιπωρηθήκαμε λίγο σήμερα, αλλά εντάξει, θα πάμε διακοπούλες. Πριν για εβδομάδες που είχα ταξιδέψει, δεν υπήρχε έλεγχος, δεν υπήρχε ουσιαστικά κάτι το οποίο να αποδεικνύει ότι υπάρχει το rapid test. Κάτι τώρα λειτουργούν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Η επιστροφή από τα νησιά θα γίνεται πλέον υποχρεωτικά με αρνητικό self-test. Ενώ σε διπλό έλεγχο, με rapid και self-test, υποχρεούνται να επιβάλλονται από σήμερα οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε εστίαση και τουρισμό στα νησιά που βρίσκονται υπό κλειό επιτήρησης, καθώς και οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι στα πλοία. Οι έλεγχοι στα λιμάνια για μία ακόμη ημέρα ήταν εξονυχιστικοί. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις το σκανάρισμα των δικαιολογητικών των ταξιδιωτών γίνονταν με τα μάτια. Επειδή είδαμε ότι ήρθατε τώρα μόλις από Αίγινα, σωστά. Ναι. Ήταν υποχρεωτικό να κάνετε το self-test? Όχι. Όχι. Υποχρεωτικό, όχι προαιρετικό. Πάμε διακοπές. Καλό θα είναι να ξέρουμε ότι είμαστε κομπλέ και όταν γυρνάμε. Και αυτό που διαπίστωναν πολλοί είναι ότι η εφαρμογή ελέγχου που έχουν κατεβάσει τα κινητά τους λιμενικοί δεν αναγνωρίζει πιστοποιητικά τρίτων χωρών. Για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα στο λιμάνι του Πειραιά. Εκεί θα συναντήσουμε τη Μέρη Γίγου. Μέρη. Γιάννη, πάρα πολύ ο κόσμος που έχει βρεθεί από το πρωί και εδώ στο λιμάνι του Πειραιά και στη Σεραφίνα και του Λαβρίου για να ταξιδέψει προς τα νησιά για να πέρασει τις καλοκαιρινές του διακοπές ή ένα διήμερο. Η έλεγχη είναι αυστηρή από το λιμενικό. Πίσω μου εδώ το πλοίο θα φύγει για την Κρήτη στις 9. Δεν περνάει κανένας επιβάτης γενικότερα χωρίς να φέρει μαζί του τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή αρνητικά τεστ. Ωστόσο, να σου πω ότι δεν γίνεται σκανάρισμα σε όλες τις περιπτώσεις. Δεν διαθέτουν όλα τα στελέχη του λιμενικού μηχάνημα και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν αποδεικνύεται και αν το πιστοποιητικό είναι αληθινό. Να σου πω ότι από σήμερα όσοι επιστρέφουν με πλοία. Και είναι ανεμβολίαστοι πρέπει να έχουν κάνει self-test πριν την επιβίβαση. Πολλοί δεν το γνώριζαν αυτό και ταξίδεψαν χωρίς να κάνουν. Υπήρχε μια ελαστικότητα, ωστόσο από αύριο αυτό δεν θα ισχύει, θα είναι απαραίτητο το self-test. Τέλος να σου πω ότι τα μέλη των πληρωμάτων που δεν είναι εμβολιασμένοι θα ελέγχονται και αυτά με ένα self-test και ένα rapid test την εβδομάδα και αυτό αποφασίστηκε καθώς ήταν
χαμηλή η εμβολιαστική κάλυψη στα μέλη των πληρωμάτων. Μόνο ένας στους πέντε είχε εμβολιαστεί. Γιάννη. Σε ευχαριστούμε, Μέρη. Τώρα έχουμε τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου. Είναι αυξημένα τα κρούσματα σε σύγκριση με το προηγούμενο, με την προηγούμενη εβδομάδα. Η Γεωργία Γαρατζιώτη θα μας δώσει τους ακριβείς αριθμούς. Γεωργία. Γιάννη, 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας. 124 βρίσκονται διασωληνωμένοι στις μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας. Και τα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν σήμερα είναι 2.562. Τώρα, όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των κρουσμάτων, πρωταθλήτρια για ακόμα μία φορά είναι η Αττική με 1.165 κρούσματα, ακολουθεί η Κρήτη με 258 και η Θεσσαλονίκη με 166. Όλα αυτά να σου πω, σε ένα σύνολο 91.000 τεστ έγιναν, με το δείκτη θετικότητας να βρίσκεται κάτω από το 3. Σε ευχαριστούμε, Γεωργία, αλλά θα ήθελα τώρα να περάσουμε και σε μια ευχάριστη είδηση, καθώς εξιτήριο πήρε, ύστερα από 1,5 μήνα νοσηλείας στον Ευαγγελισμό, που έδωσε μάχη με τον κορονοϊό, ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, ο γέροντας Εφραίμ. Ναι, Γιάννη, είναι η καλή είδηση της ημέρας. Ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφραίμ, βγήκε νικητής ύστερα από μια μεγάλη μάχη που έδωσε με τον κορονοϊό. Νοσηλεύτηκε για περίπου 1,5 μήνα, συγκεκριμένα από τις 4 Ιουνίου, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός και σήμερα κατάφερε να πάρει εξιτήριο. Γιατροί και νοσηλευτές τον αποχαιρέτησαν με μεγάλη χαρά και συγκίνηση. Τον βλέπουμε τώρα και στα πλάνα μας. Και χθες το απόγευμα, να σου πω ότι τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο λίγο πριν φύγει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και ο διοικητής του Αγίου Όρους, Αθανάσιος Μαρτίνος. Και πάλι σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Τώρα, σφίγγει περισσότερο ο κλοιός για τους ανεμβολίαστους, καθώς όσοι εργαζόμενοι υποχρεούνται σε άδεια άνευ αποδοχών δεν θα έχουν ούτε ασφάλιση. Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται και η νομοθετική ρύθμιση για την πρώτη επαγγελματική ομάδα για την οποία θα ισχύσει η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ανεπάρκεια καταλογίζει στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της ο Αλέξης Τσίπρας. Η ρύθμιση για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας θα αποκλεί την απόλυση κατά τον πειθαρχικό έλεγχο με μόνη κύρωση την αναστολή εργασίας. Ο διάλογος όμως για τις απολύσεις τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα παραμένει ενεργός. Πλέον η εργατική μας νομοθεσία και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα παρέχει πολλές ευελιξίες και η απόλυση είναι ένα τελευταίο ακραίο στάδιο. Πρώτα να δεις αν μπορείς να του δώσει τηλεργασία. Εάν μπορεί να του δώσει τηλεργασία, ναι, και μπορεί να σου παρέχει υπηρεσία με τηλεργασία, καμία αντίσταση. Αν έχει έναν υπάλληλο, ένα κρίσιμο για την επιχείρηση πόστο, του οποίου η συμπεριφορά κρίνει την ίδια την επιβίωση επιχείρηση και τη δουλειά των υπολείπων συναδέλφων του, ναι, δεν μπορούμε, ρε παιδιά, να καθόμαστε τώρα και να γίναμε γύρω-γύρω το πρόβλημα και να μην το λύνει κανένας. Όσοι αρνηθούν να εμβολιαστούν δεν θα χάνουν μόνο το μισθό τους, αλλά και ένσημα από τον ασφαλιστικό τους βίο. Ο χρόνος της άδειας άνευ αποδοχών είναι σήμερα κενός ασφαλιστικός χρόνος και έτσι αναμένεται να παραμείνει για τους μισθωτούς που δεν θα δεχτούν να εμβολιαστούν. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη διαχείριση της πανδημίας άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας. 1,5 χρόνο τώρα η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη καταρρύπτει το ένα ρεκόρ ανεπάρκειας μετά το άλλο. Ζούμε ένα διαρκές μπρος-πίσω με τα υγειονομικά πρωτόκολλα, με τα ανύπαρκτα τεστ, με το άνοιγμα των καταστημάτων. Η επιδημιολογική εικόνα της χώρας εκπέμπει σήμα κινδύνου, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι βρισκόμαστε στην αρχή ενός τέταρτου κύματος. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Λοιμόξεων μιλάει για ένα πενταπλάσιο αριθμό κρουσμάτων μέσα στον Αύγουστο, δηλαδή για τη χώρα μας πάνω από 10.000. Τα νοσοκομεία αρχίζουν να αισθάνονται ήδη μια νέα πίεση και κάποια μετατρέπουν ξανά κλινικές σε COVID, καθώς οι εισαγωγές είναι σταθερά πάνω από 100 τις τελευταίες ημέρες. Το 95% όσων νοσηλεύονται είναι ανεμβολίαστοι, ανάμεσά τους και τρεις εγκυμονούσες. Στη Σοφία Φασουλάκη θα απευθυνθούμε τώρα, διότι υπάρχουν τρία ζητήματα, Σοφία. Πρώτον, η άδεια ανεφοαποδοχών για τους ανεμβολίαστους, που σημαίνει ότι θα μείνουν όχι μόνο χωρίς χρήματα, αλλά και χωρίς ασφάλιση. Έπειτα, το ενδεχόμενο απόλυσης για όσους δεν εμβολιάζονται και βέβαια η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ναι, Γιάννη, η κυβέρνηση πιστεύει ότι αυτό το μέτρο, το οποίο αναμένεται να έρθει την ερχόμενη εβδομάδα στη Βουλή, θα αποτελέσει ένα πολύ ισχυρό μέσο πίεσης για εκείνους που θα πρέπει να εμβολιαστούν. Και μιλούμε πρώτα για τους υγειονομικούς της μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, γιατί και λεφτά δεν θα παίρνουν από τη στιγμή που θα είναι σε αναστολή της εργασίας τους, χωρίς χρονικό όριο, Γιάννη, να το θυμίσουμε αυτό.
είναι πολύ πιθανό να γράφεται στη διάταξη μέχρι ότου τελειώσει η πανδημία. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ένα σενάριο, είναι ένας χρόνος πολύ μακρύς. Δεν είναι όμως μόνο η υγειονομική. Ακούσαμε προηγουμένως το ρεπορτάζ ότι, για παράδειγμα, τα πληρώματα στην ακτοπλοεία είναι εμβολιασμένα σε ποσοστό 50%. Έτσι, ένα στους δύο, όχι ένα στους πέντε που είπαμε. Ένα στους δύο όμως δεν έχει εμβολιαστεί. Ναι, και γι' αυτό παραμένει ανοιχτός ο διάλογος, Γιάννη, τόσο και για το θέμα των απολύσεων. Δεν θα προβλέπεται νομοθετικά, όμως ακούσαμε και τον κύριο Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Πέτσα σήμερα να μιλούν για το θέμα των απολύσεων, έστω και ως ακραίο μέτρο. Ενώ, όπως είπες και εσύ, ποιοι είναι αυτοί που θα ακολουθήσουν, η υποχρεωτικότητα δεν φαίνεται ότι δεν θα σταματήσει εδώ, εκτός από τους εκπαιδευτικούς που έχει ήδη πέσει στο τραπέζι, τα σώματα ασφαλείας. Φαίνεται ότι είναι αυτά που έπονται, αλλά και οι εργαζόμενοι τόσο στην εστίαση, γιατί μην ξεχνάς ότι τώρα μπαίνουν μόνο οι εμβολιασμένοι μέσα, ενώ δεν αποκλείεται να ανοίξει σύντομα και ο διάλογος για τους εργαζομένους στο εμπόριο. Σε ευχαριστούμε, Σοφία. Σε ρυθμούς COVID λειτουργούν από χθες τα κέντρα διασκέδασης μόνο για καθήμενους και για εμβολιασμένους, με τις συσκευές ελέγχου να έχουν πάρει φωτιά, αλλά και τα προβλήματα να μην λείπουν. Οι εξωτερικοί χώροι πάντως γεμίζουν ασφυκτικά παντού. Είσοδος μόνο σε εμβολιασμένους. Εργαζόμενοι μόνο με μάσκες. Σε ρυθμούς COVID λειτουργούν από χθες τα κέντρα διασκέδασης, καθώς άνοιξαν για πρώτη φορά τις πύλες τους μετά το πολύμηνο lockdown, μόνο για καθήμενους και εμβολιασμένους, με την πληρότητα να ορίζεται στο 85%. Δύο χρόνια είμαστε κλειστά. Κάποια στιγμή πρέπει να αναπνεύσουμε, να λειτουργήσουμε, να δουλέψουμε. Οι συσκευές ελέγχου στην είσοδο πήραν φωτιά, όχι όμως χωρίς προβλήματα, καθώς τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τρίτων χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αναγνωρίζονται από την ελληνική εφαρμογή. Έχουμε δεδομένο. Ισραήλ είμαστε. Ισραήλ, ναι. Όσοι είναι ανεμβολίαστοι δεν θα μπορούν να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους εστίασης, θεάτρων και κινηματογράφων. Το ίδιο ισχύει και για τους υπαίθριους χώρους των κέντρων διασκέδασης και των κλαμπ. Αρκετοί πολίτες δεν είχαν ενημερωθεί για τα νέα μέτρα. Με τους εξωτερικούς χώρους των καταστημάτων να είναι γεμάτοι, κάποιοι αναγκαστικά να φύγουν καθώς δεν ήταν εμβολιασμένοι και δεν τους επετράπη είσοδο στο εσωτερικό. Είναι όλα μπερδεμένα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος έχει μπερδευτεί πολύ. Για επιχειρηματίες που θα παραβιάσουν τα νέα μέτρα προβλέπονται αυστηρές κυρώσεις. Από 2.000 ευρώ και λουκέτο 7 ημέρες για καταστήματα κάτω των 200 τετραγωνικών μέτρων, έως πρόστιμο 5.000 ευρώ για μεγαλύτερα. Πρέπει να είσαι ελεγχτής στους ανθρώπους, να τους ελέγχεις άμα έχουν κάνει το τεστ, άμα δεν έχουν κάνει το τεστ. Φτάνει μάλιστα και σε γελοιότητες όπως αυτή με τους καθήμενους και τους όρθιους στην εστίαση. Ενώ βάζει τους καταστηματάρχες να μετατρέπονται σε security και να υποκαταστούν το ανύπαρκτο επιτελικό του κράτους. Στο βαθμό που είναι προσωρινή ανάγκη για να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, που εν προκειμένου είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, ναι, παίρνουμε και τέτοιου είδους μέτρα. Το επόμενο βήμα είναι οι επιχειρήσεις να προμηθευτούν και να αναρτήσουν το σήμα που αποδεικνύει πως όλοι οι εργαζόμενοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι. Το πρώτο πρόστιμο για ανεμβολία στο θαμώνα κλειστού χώρου εστίασης επιβλήθηκε στη Λάρισα, όπως θα μας πει τώρα η Μίνα Καραμίτρου. Μίνα. Στη 1:10 λοιπόν τα ξημερώματα, οι αστυνομικοί μπήκαν σε ένα κατάστημα και μάλιστα στο κέντρο της Λάρισας. Αρχικά διαπίστωσαν ούτε ότι οι σερβιτόροι δεν φορούν σαν μάσκες και όταν άρχισαν τους ελέγχους στους πελάτες, διαπίστωσαν ότι εκεί υπήρχε ένας πελάτης, ο οποίος ήταν σε κλειστό χώρο, έπρεπε να ήταν εμβολιασμένος, δεν είχε καν χαρτί πιστοποιητικό εμβολιασμού. 2.000 ευρώ ήταν το πρόστιμο και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος 7 ημέρες. Να σας πω όμως ότι χθες είχαμε στους ελέγχους και πάρα πολλά πρόστιμα σε καταστήματα, γιατί μέσα υπήρχαν πελάτες οι οποίοι ήταν όρθιοι. Το μεγαλύτερο πρόστιμο έπεσε, να σας πω, στην Κρήτη, 5.000 ευρώ και 7 ημέρη αναστολή λειτουργίας. Ενώ εδώ στην Αθήνα, στα Παντήσια, είχαμε ένα κατάστημα υγειονομικού μάλιστα ενδιαφέροντος, το οποίο είχε κλείσει πριν από μερικές ημέρες, του είχε επιβληθεί 7 ημέρη αναστολή λειτουργίας, ακριβώς γιατί είχε παραβιάσει τους όρους. Η άμεση δράση όμως το βρήκε ανοιχτό, διαπίστωσε ότι αμέσως την επόμενη μέρα ο ιδιοκτήτης του το είχε ανοίξει κανονικά, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Το επιβλήθησαν και πάλι τα πρόστιμα και φυσικά η αναστολή λειτουργίας αυτή τη φορά είναι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε ευχαριστούμε, Μίνα.
Ανησυχία στον κλάδο του τουρισμού έχει προκαλέσει η αξιολόγηση του Ινστιτούτου Koch, του αντίστοιχου δηλαδή ΕΟΔΗ της Γερμανίας, η οποία κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες υψηλού κινδύνου λόγω της αύξησης των κρουσμάτων, ενώ και το Ισραήλ, από ό,τι φαίνεται, ετοιμάζεται να επιβάλλει καραντίνα σε όσους πολίτες του επιστρέφουν από διακοπές στην Ελλάδα. Σε περιοχή υψηλού κινδύνου κατατάσσει την Ελλάδα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ της Γερμανίας λόγω της αύξησης των κρουσμάτων στη χώρα μας, απειλώντας να δημιουργήσει ένα μεγάλο πλήγμα στον ελληνικό τουρισμό, σε μια περίοδο μάλιστα που η Ελλάδα βρίσκεται στην αναμονή και για τη μεγάλη δεξαμενή τουριστών, τη Βρετανία. Ανησυχούμε μήπως η σύσταση στο τέλος καταλήξει να είναι οδηγία. Και πέρυσι, αλλά και φέτος μέχρι τώρα, την παρτίδα την έχουν σώσει οι Γερμανοί. Είναι ο ένας από τους δύο λαούς με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στη χώρα μας. Αυτοί δηλαδή που φέρνουν τα μεγάλα νούμερα. Πρώτα αυτοί και μετά οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι είναι χαμένοι μέχρι στιγμής. Τα έσοδα από τους Γερμανούς τουρίστες το 2019 άγγιξαν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν συνολικά η χώρα μας εισέπραξε 18 δισεκατομμύρια. Με βάση αυτή την υγειονομική σύσταση, το Βερολίνο συμβουλεύει τους Γερμανούς ταξιδιώτες να αποφεύγουν την Ελλάδα, την Ολλανδία αλλά και περιοχές της Δανίας, καθώς έχουν επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα. Πάρα πολύ δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει και ότι η αγορά θα κλείσει. Όμως ένα αισιόδοξο μήνυμα που λαμβάνω από την αγορά την τελευταία περίοδο είναι η αύξηση των Γάλλων. Οι Γερμανοί υπήκοοι που επιστρέφουν από την Ελλάδα θα πρέπει εντός 48 ωρών να επιδείξουν είτε αρνητικό τεστ, είτε πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση νόσησης. Παράλληλα θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα για 10 ημέρες, αλλά θα έχουν τη δυνατότητα να βγουν νωρίτερα αν υποβληθούν σε αρνητικό τεστ. Και βέβαια ρωτάνε, αυτές τις τελευταίες μέρες έχει ενταθεί η ανησυχία τους. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε και κάποιες λίγες μέχρι στιγμής ευτυχώς ακυρώσεις. Την ίδια ώρα το Ισραήλ αναμένεται να εντάξει την Ελλάδα στη λίστα με τις χώρες που θα απαιτείται 7-ημερη καραντίνα κατά την επιστροφή των ταξιδιωτών στη χώρα. Δύο ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορονοϊό λίγες ημέρες μετά την επεισοδιακή άφιξή τους στην Αθήνα και την άρνηση της τουρκικής ομάδας να υποβάλει όλα τα μέλη της σε τεστ όπως τη ζητήθηκε από τις ελληνικές αρχές. Πάμε στην Αγγελική Κούρκουλου, η οποία θα μας δώσει λεπτομέρειες. Αγγελική. Πράγματι, Γιάννη, επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί φόβοι των ελληνικών αρχών κατά την άφιξη της αποστολής της Γαλατασαράι στη χώρα μας τη Δευτέρα, καθώς λίγα 24 ώρα μετά και αφού είχε ήδη στηθεί ένα επικοινωνιακό σόου, θα λέγαμε, από πλευράς Τουρκίας, εντοπίστηκαν δύο κρούσματα κορονοϊού στην τουρκική ομάδα. Να δούμε λίγο εξ αρχής τι ακριβώς είχε συμβεί. Τη Δευτέρα έφτασε στη χώρα μας και το Ελευθέριος Βενιζέλος η αποστολή της Γαλατασαράι. Ωστόσο, τα μέλη της αρνήθηκαν να υποβληθούν σε rapid test, σε τεστ κορονοϊού, και έτσι με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά απαγορεύτηκε η είσοδός τους στη χώρα. Η απόφαση αυτή σήκωσε θύελλα αντιδράσεων στην Τουρκία. Είδαμε ανακοίνωση από τον Υπουργό Αθλητισμού της Τουρκίας, τον Μεχμέτ Κασάπογλου, ο οποίος σε αυστηρό ύφος καταδίκασε τις πρακτικές και τη στάση των ελληνικών αρχών. Μέχρι και ίδιος ο Ερντογάν παρενέβη. Ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος έκανε έτσι πολύ σκληρές δηλώσεις. Έχεις δίκιο. Σωστά, είδαμε ανακοινώσεις και από την ομάδα, ακόμη και από ποδοσφαιριστές. Ακούσαμε να μιλούν μέχρι και για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γρήγορα το θέμα ξεπέρασε τα αυστηρά αθλητικά πλαίσια, γιατί είδαμε ακόμη και τους υφυπουργούς εξωτερικών, τον κύριο Δένδια με τον κύριο Τσαβούσογλου, να συζητούν επί του θέματος. Τώρα όμως φαίνεται ότι δικαιώνεται απόλυτα η απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά να μην τους επιτρέψει την είσοδο, καθώς καταλαβαίνουμε όλοι εύκολα τι συνέπειες θα μπορούσε αυτό να επιφέρει. Σε ευχαριστούμε, Αγγελική. Σε ταξιδιωτική διαμάχη έχουν μπει τώρα Βρετανία και Γαλλία, με το Λονδίνο να απαγορεύει την είσοδο σε ανεμβολία στους Γάλλους και το Παρίσι από την πλευρά του να απαιτεί αρνητικό τεστ 24 αντί 48 ώρων για τους Βρετανούς πριν από την είσοδο στη Γαλλία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου τα κρούσματα ξεπέρασαν τις 50.000 τις τελευταίες 24 ώρες, θετικός διαγνώστηκε και ο Υπουργός Υγείας. Η Βρετανία μετρά για πρώτη φορά εδώ και 6 μήνες πάνω από 50.000 κρούσματα μέσα σε μία ημέρα. Ένα από αυτά και ο Υπουργός Υγείας Σατζίτ Ζαβίντ, ο οποίος βγήκε θετικός. I was feeling a bit groggy last night, so I took a lateral flow test this morning and it's come out positive. Και το χάος με την κυβερνητική εφαρμογή ιχνηλάτησης των κρουσμάτων συνεχίζεται. Πάνω από 6 εκατομμύρια Βρετανοί αναμένεται να πάρουν μήνυμα για να μπουν σε καραντίνα μέσα στην επόμενη εβδομάδα και η χώρα έχει παραλύσει. Εργοστάσια έχουν ακυρώσει βάρδιες, νοσοκομεία έχουν ακυρώσει χειρουργία, μικρές επιχειρήσεις έχουν βάλει λουκέτο, δεν αποκλείονται και ελλείψεις προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Why are we locking them indoors when every government standard of testing has come back negative? Η Βρετανία αποφάσισε να βάζει σε καραντίνα 10 ημερών όσους εισέρχονται στη χώρα από τη Γαλλία. Το Ελίζε απαντά μειώνοντας για τους Βρετανούς τον χρόνο για το αρνητικό τεστ πριν την είσοδο στη Γαλλία από 48 ώρες σε 24.
Στην Ισπανία, οι κάτοικοι της Βαρκελόνης πρέπει να αδειάζουν τους δρόμους της πόλης τη μία τη νύχτα, ενώ οι αρχές διαλύουν πάρτι νεαρών στις παραλίες σχεδόν σε καθημερινή βάση. Rompe los coches, las puertas de los vecinos, y así llevamos pues, desde el toque de queda que se acabó en marzo, sin dormir. Y la culpa del ayuntamiento. Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Τζο Μπάιντεν άνοιγε κόντρα με το Facebook. What's your message to platforms like Facebook? They're killing people. I mean, it really. Look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Στην Ιαπωνία, μια εβδομάδα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων, καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού μέσα στο Ολυμπιακό χωριό. Πρόκειται για ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής. Τους 160 πλησιάζουν οι νεκροί από τις πλημμύρες σε Γερμανία και Βέλγιο, με τους αγνοούμενους να είναι εκατοντάδες ακόμη. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους μετά τη βιβλική καταστροφή, ενώ ο Γερμανός πρόεδρος Στάινμαϊερ επισκέφθηκε σήμερα τις πληγήσεις περιοχές, όπου αύριο μεταβαίνει και η Μέρκελ. Η επόμενη μέρα από τις φωνικές πλημμύρες βρίσκει τους Γερμανούς να μετρούν τις πληγές τους. Πάνω από 133 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Εκατοντάδες αγνοούνται. So many people dead. Ο στρατός βοηθά στις επιχειρήσεις εκαθάρισης. Στρατιωτικά οχήματα δεν σταματούν να βγάζουν κατεστραμμένα αυτοκίνητα μέσα από τις λάσπες. Αύριο Κυριακή η Άγγελα Μέρκελ θα επισκεφθεί τις πληγήσες περιοχές στη Ρινανία Παλατινάτο. Ο πρόεδρος Στάινμαϊερ βρέθηκε σήμερα στη Ρινανία Βεσφαλία. Much has been lost and will not be easily replaced. But the biggest loss is the one felt by those who have lost relatives in the floods. Επτά νεκρούς από τις πλημμύρες μετρά και το Βέλγιο. Εκεί ολόκληρες πόλεις έχουν βυθιστεί κάτω από το νερό και οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση. No. Στην Ολλανδία, οι κάτοικοι της πόλης Μέρσερ αρπάζουν ό,τι προλάβουν και εκενώνουν τα σπίτια τους πριν σπάσει το φράγμα στο κανάλι της πόλης. Machtlos. Het lijkt een echt horrorfilm. Το Μάστρικ βυθίστηκε ολόκληρο κάτω από το νερό και η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους να προσπαθούν να μετρήσουν τις καταστροφές και να σώσουν ό,τι μπορούν. Όπως είναι επόμενο, θύελλα διαμαρτυριών έχει ξεσπάσει στη Γερμανία για ανεπάρκεια του κράτους στην πρόληψη της βιβλικής καταστροφής. Ο Παντελής Βαλασόπουλος είναι μαζί μας με λεπτομέρειες. Παντελή. Καλησπέρα, Γιάννη. Να πούμε ότι σήμερα τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στον επαρχιακό δρόμο 2. Β235, τα οποία ήταν σκεπασμένα με τα νερά. Εκεί προσπάθησαν και βέβαια εκεί ανακάλυψαν και πάρα πολλούς νεκρούς. Οδηγοί οι οποίοι είχαν εμπλακεί στην πλημμύρα και έχασαν εκεί τη ζωή τους μέσα στα αυτοκίνητά τους χωρίς μπορούν να αντιδράσουν. Αυτό έγινε και σε πάρα πολλά χωριά και πόλεις, καθώς η πλημμύρα, η βροχή ήρθε πολύ ξαφνικά το βράδυ. Δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν και τους έπιασε πραγματικά στον ύπνο. Γι' αυτό έχουμε και πάρα πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων. Και τώρα λένε ότι η πολιτική προστασία εδώ στη Γερμανία δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε. Δεν φτάσανε τα SMS την κατάλληλη στιγμή ώστε να προειδοποιηθεί σε μεγάλο μέρος ο πληθυσμός. Δεν ήχησαν οι σιρήνες. Η πολιτική προστασία λέει ότι αυτό έγινε σε πολλά μέρη, σε άλλα όμως δεν έγινε. Να πούμε ότι πρόκειται για μία έκταση περίπου ίση με την Ελλάδα. Πάντως είναι αδιανόητο αυτό που συνέβη. Το υποτίθεται καλύτερα οργανωμένο ευρωπαϊκό κράτος κατέρευσε μπροστά σε αυτό το ισχυρό φυσικό φαινόμενο. Αυτό ήταν ένα φαινόμενο που δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν πραγματικά ισχυρό. Φαίνεται ότι τους έπιασε στον ύπνο και πραγματικά οι περισσότεροι άνθρωποι, Γιάννη, έχασαν τη ζωή τους πραγματικά στον ύπνο τους. Γιάννη. Αδιανόητος ο τρόπος με τον οποίο χάθηκαν τόσες ψυχές. Ευχαριστούμε, Παντελή. Τώρα, το φαινόμενο της ψυχρής λίμνης, όπως αποκαλούν οι μετεωρολόγοι, τις έντονες καταιγίδες που έπληξαν την κεντρική Ευρώπη, κινείται και προς την περιοχή μας, προς Ιταλία, προς Βαλκάνια, προς Ελλάδα. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης θα μας πει τώρα τι να περιμένουμε. Κλέαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη. Έτσι είναι τα πράγματα. Αυτή η ψυχρή λίμνη, αυτό το ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό, αρχίζει σιγά σιγά και μετατοπίζεται προς την νότια-νότιο-ανατολική Ευρώπη. Έτσι λοιπόν ήδη, όπως θα δούμε στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου, στον πρώτο μας χάρτη,
επηρεάζεται η περιοχή της Ιταλίας και των βορειοδυτικών Βαλκανίων. Βλέπετε χαρακτηριστικά τις συννεφιές να καλύπτουν τις αυτές περιοχές με βροχές, τοπικά ισχυρές καταιγίδες και από τις βραδινές ώρες σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να απασχολούν και τα βορειοδυτικότερα τμήματα της χώρας μας. Τον επόμενο χάρτη βλέπετε, μπορούμε να πούμε μάλλον, την ψυχρή λίμνη έτσι όπως απεικονίζεται στους πετρολογικούς μας χάρτες, όπου αυτή τη στιγμή αρχίζει σιγά σιγά να επηρεάζει και την περιοχή της Αδριατικής και με κύρια βέβαια χαρακτηριστικά τις βροχές, τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες, και αυτό βέβαια συμβαίνει διότι η νότια νοτιοανατολική Ευρώπη εδώ και αρκετές ημέρες επηρεάζεται από πολύ θερμές αέριες μάζες. Άρα λοιπόν δημιουργείται μια έντονη θερμοκρασιακή διαφορά με τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και έτσι λοιπόν έχουμε έντονη αστάθεια με αποτέλεσμα να παράγεται αυτός ο πολύ επικίνδυνος καιρός. Το τελευταίο μας λοιπόν τώρα χάρτη μπορούμε να δούμε την Κυριακή, αύριο Κυριακή, αλλά και μέχρι και την Τετάρτη με τους χρωματισμούς ποιες περιοχές αναμένεται να επηρεαστούν από αυτό το βαρομετρικό χαμηλό. Αναφερόμαστε κυρίως στην κεντρική και βόρεια επιρροτική χώρα, αλλά και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου. Θα εκδηλωθούν βροχές και τοπικά ισχυρές καταιγίδες. Δεν αποκλείεται τα φαινόμενα τοπικά να συνοδεύονται και από χαλάζι. Και τα φαινόμενα, βέβαια, αυτά θα εστιάζονται κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στην αρχή των φαινομένων θα επηρεαστεί και η περιοχή του Ιωνίου, κυρίως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο. Ας έχουμε λοιπόν την προσοχή μας. Ευχαριστούμε. Τώρα γυρίζουμε σελίδα, ένα ακόμη βήμα στους προκλητικούς της ισχυρισμούς κάνει η Τουρκία. Με επιστολή της στα Ηνωμένα Έθνη αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία σε νησιά, επειδή όπως αναφέρει η χώρα μας δεν τηρεί την υποχρέωση της αποστρατιωτικοποίησης που απορρέει από διεθνείς συνθήκες. Έχουμε συνδεθεί με τον Μιχάλη Γνατίου και τον Θανάση Ευγερινό, μαζί μας πάντα ο Παντελής Βαλασόπουλος. Να ξεκινήσουμε όμως με το ρεπορτάζ, καθώς η νέα θρασίτατη κίνηση αυτή των Τούρκων έρχεται παραμονές της επίσκεψης Ερντογάν στα κατεχόμενα με αφορμή τους εορτασμούς για την εισβολή του Ατήλα. Στην επιστολή της με αποδέκτη το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Τουρκία κατηγορεί και πάλι την Ελλάδα για κατάφορη παραβίαση του καθεστώτος αποστρατικοποίησης νησιών του Αιγαίου. Θέμα για το οποίο η Αθήνα επικαλείται σταθερά την τουρκική απειλή και τον αναθεωρητισμό. Η συνεχιζόμενη εσκεμμένη και επίμονη παραβίαση των διατάξεων αποστρατικοποίησης των συνθήκων ειρήνης της Λοζάνης και του Παρισιού, οι οποίες είναι ουσιαστική σημασία για την επίτευξη του αντικειμένου και του σκοπού τους, αποτελεί σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Τουρκίας. Ό,τι απειλείται δεν αποστρατικοποιείται. Εδώ υπάρχει μια υπαρκτή απειλή και βάσει του κυρίαρχου δικαιώματός μας μπορούμε ή μάλλον οφείλουμε να λάβουν μέτρα για την άμυνα τμήματων της ελληνικής επικράτειας και εκεί τελειώνει αυτό το θέμα. Ο αντιπρόσωπος της Τουρκίας θέτει όχι μόνο θέμα στρατικοποίησης αλλά λόγω αυτής και ζήτημα κυριαρχίας επί των νήσων για να αμφισβητήσει τελικά το επίμαχο ζήτημα, την επίρρεια των νησιών σε ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα. Εάν η Ελλάδα δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσης των συμφωνιών, δεν μπορεί να διεκδικήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Έχει κάνει πολλές φορές παραστάσεις άλλωστε για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης. Είναι η πρώτη φορά όμως που το συνδέει με τα δικαιώματα των συγκεκριμένων νησιών στις θαλάσσιες ζώνες. Φυσικά αυτό είναι έξω από κάθε λογική, από πού και ως πού το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νησιών σχετίζεται με τα δικαιώματα των νησιών στις θαλάσσιες ζώνες. Είναι μια ερμηνεία του δικαίου της Τουρκίας, αλλά Τούρκα. Η νέα προκλητική κίνηση έρχεται λίγο πριν φτάσουν στα κατεχόμενα ο Ερντογάν με τον Μπαχτσελή για να γιορτάσουν την εισβολή του Ατήλα στην Κύπρο. Η Άγκυρα εμφανίζεται έτοιμη να ανακοινώσει τη δημιουργία βάσης μη επανδρομένων αεροσκαφών στα κατεχόμενα. Şimdi verirsem yanlış olur. Güzel bir adımımız var. Ön çalışmalarını bitirdik. Τις προθέσεις Ερντογάν δεν φαίνεται να κάμπτει ούτε η κριτική για το επεισόδιο που προκάλεσαν οι τουρκοκυπριακές αρχές ενάντια σε σκάφος της κυπριακής ακτοφυλακής. Σύνδεση λοιπόν με την Κύπρο που βρίσκεται ο απεσταλμένος μας ο Μιχάλης Γνατίου στην Κύπρο, στο κατεχόμενο τμήμα της οποίας αναμένουν τον Ερντογάν για αυτή την φιέστα την οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε Μιχάλη ετοιμάζει. Ναι, Γιάννη, καλησπέρα από την Κύπρο η οποία περιμένει τον Σουλτάνο. Αναμένεται όπως είναι γνωστό στην κατεχόμενη Κύπρο στις 19 Ιουλίου, μια ημέρα πριν από τη Μαύρη Επέτειο. Στις ελεύθερες περιοχές οι άνθρωποι θα θρηνούν τους αγαπημένους τους, θα θρηνούν για την Κύπρο και στις κατεχόμενες περιοχές θα έχουν πανηγύρια για την εισβολή και την κατοχή με πρώτο καλεσμένο τον Ταγκίπ Ερντογάν. Σε τούτη την παράνομη επίσκεψη ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να αλλάξει και αυτήν καθ' αυτή την ιστορία της Κύπρου. Οι σχεδιασμοί του, εάν υλοποιηθούν, είναι φρικτοί. Θα μετατραπεί ο κατεχόμενος Βορράς σε απέραντη τουρκική στρατιωτική βάση, Γιάννη. Πάντως, έχουν περάσει τώρα 17 χρόνια από εκείνη την αφράδα μέρα και οι άνθρωποι
αρνούνται να υποταχθούν. Σχέδια έρχονται, σχέδια πάνε, αλλά δεν γίνονται αποδεκτά, διότι εξυπηρετούν μόνο την Τουρκία, όχι τους κατοίκους της Κύπρου, και αναφέρομαι και στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους. Τώρα, Γιάννη, η επίσημη Ουάσιγκτον έκανε τη δεύτερη, θα έλεγα, σημαντική κίνηση προς την Τουρκία. Αναφέρεσαι στο τηλεφώνημα του Σάλιβαν προς τον Καλίν. Βεβαίως. Προηγήθηκε το τηλεφώνημα της Βικτόριας Νούλαν στον ομόλογό της, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Χθες τηλεφώνησε ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, λοιπόν, ο Τζέικ Σάλιβαν, τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας. Έχει σημασία ότι οι δύο άντρες είχαν κάνει όλες τις διευθετήσεις για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Προέδρου της Αμερικής με τον Τούρκο ομολογό του στις Πιξέλλες. Άλλωστε, στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου τονίζεται ότι μίλησαν ως συνέχεια της συνάντησης των δύο Προέδρων. Η επίσημη ανακοίνωση σημειώνει ότι συζητήθηκαν περιφερειακά θέματα, χωρίς όμως να τα αναφέρει. Αλλά, Γιάννη, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, συζητήθηκε η παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο. Μεταφέρθηκαν οι απόψεις του κυρίου Μπάιντεν για αυτή την επίσκεψη, την παράνομη επίσκεψη του Ερντογάν στην κατεχόμενη Κύπρο. Οι Αμερικανοί δεν συμφωνούν με την αλλαγή του καθεστώτος της αμοχώσης του, ούτε υποστηρίζουν τη στρατικοποίηση των κατεχόμενων περιοχών, ούτε τη λύση των δύο κρατών. Έκαναν γνωστές τις θέσεις τους, αλλά δεν νομίζω ότι εισακούονται. Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι οι Τούρκοι θα συμμορφωθούν στις αμερικανικές υποδείξεις. Απαιτείται τα λόγια να γίνουν έργα, αλλά ούτε αυτό το βλέπουμε να έρχεται, εννοώ, από τους Αμερικανούς. Τέλος, να πούμε ότι ο Ερντογάν, όπως πάντα, θα επιχειρήσει να κάνει την έκπληξη, ώστε να έχει ωφέλη από αυτή την παράνομη επίσκεψη. Θα παρουσιάσει το άνοιγμα της περίκλησης πόλης της αμοχώς του ως ανάσα για τον τουρισμό και των δύο κοινοτήτων. Θα προσπαθήσει να αποφύγει τις πολύ εμπριστικές δηλώσεις και πράξεις για να αποκομίσει κέρδη από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Αυτά, Γιάννη. Λοιπόν, πάντως η αίσθηση που αρχίζει να κυριαρχεί στην Ελλάδα είναι ότι ο Ερντογάν εξακολουθεί να κάνει ό,τι θέλει στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι άλλαξε ένικο ο Λευκός Οίκος. Αυτή είναι τουλάχιστον αυτή την ώρα η εικόνα. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Γνατίου. Η κατάσταση στο Αφγανιστάν τώρα, εν ώψη της αποχώρησης των Αμερικανών, βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς διάσκεψης στο Ουσμπεκιστάν. Στο Ιράν, χιλιάδες οργισμένοι διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους, καταγγέλλοντας τις εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης, καθώς η χώρα ζει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών. Και στη Συρία, την ώρα που Άσαντ ορκιζόταν για τέταρτη φορά πρόεδρος, στην επαρχία Ιντλίμπ μένονταν οι βομβαρδισμοί. Η αιματοχυσία δεν έχει τέλος στην Ιντλίμπ. Πέντε κάτοικοι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από τους βομβαρδισμούς στο τελευταίο προπύργιο των αντικαθεστωτικών στη βόρειο-δυτική Συρία. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, οι μαχητές κατηγορούν το Συριακό στρατό. Στη Δαμασκό, ο Μπασάρ αλ-Άσαντ ορκιζόταν για τέταρτη φορά πρόεδρος για μια νέα επταετή θητεία. Ο Άσαντ επανεξελέγει στις προεδρικές εκλογές στις 26 Μαΐου με ποσοστό 95%. Εκλογές που οι πολιτικοί αντίπαλοι του Άσαντ χαρακτήρισαν σκανδαλωδώς νοθευμένες. Η οργή ξεχυλίζει στο νοτιοδυτικό Ιράν. Χιλιάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους της επαρχίας Κουζεστάν για να διαμαρτυρηθούν για τις εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας. Τουλάχιστον ένας διαδηλωτής έπεσε νεκρός από σφαίρα αστυνομικού, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας είχαν εντολή να καταστήλουν τις διαδηλώσεις. Άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Η ραγδαία προέλαση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς διάσκεψης στο Ουσμπεκιστάν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέι Λαυρόφ, δεν μάσησε τα λόγια του και κατηγόρησε την Ουάσιγκτον, καθώς αποσύρει όλα τα στρατεύματά της από το Αφγανιστάν μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Για τον κίνδυνο μιας κρίσης που ίσως ξεπεράσει τα σύνορα του Αφγανιστάν, προειδοποίησε με τη σειρά του ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Επίδειξη ισχύως έκαναν παράλληλα οι ένοπλες δυνάμεις του Τατζικιστάν με στρατιωτική παρέλαση στα σύνορα με το Αφγανιστάν, καθώς οι Ταλιμπάν καταλαμβάνουν ολοένα και περισσότερα συνοριακά περάσματα με τις όμορες χώρες. Παράπονα και μάλιστα εντονότατα εκφράζει η Ουκρανία για τη στάση της Γερμανίας και προσωπικά της καγκελαρίου Μέρκελ στην υπόθεση του αγωγού Nord Stream 2. Στην πραγματικότητα, Θανάση Αυγερινέ, οι Ουκρανοί λένε ότι η Μέρκελ τους πούλησε. Καλησπέρα, Γιάννη. Το Κίεβο συνειδητοποιεί ότι ο ρωσογερμανικός αγωγός Nord Stream 2 θα είναι πλέον γεγονός έως τα τέλη Αυγούστου. Βρίσκεται σε κατάσταση σοκ
η πολιτική σκηνή, γιατί ήλπιζαν, άγνωστο που βασιζόμενοι, ότι η διαβούλευση Μέρκελ-Μπάιντεν θα οδηγούσε σε κάποιο είδους νέα πίεση προς τη Ρωσία ή και στην ακύρωση του έργου. Αυτά έλεγαν οι Ουκρανοί κυβερνητικοί, που τώρα δέχονται σφοδρή κριτική ότι απέτυχαν να πείσουν τη Γερμανία να αλλάξει την άποψή της, και αυτοί με τη σειρά τους λένε ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ πούλησε τα Ουκρανικά και συντάσσεται με τα ρωσικά συμφέροντα. Λες και δεν ήταν αυτονόητο ότι το Βερολίνο θα κοιτάξει πρώτα απ' όλα τα δικά του συμφέροντα, όπως άλλωστε έχει πράξει ακόμη και έναντι της Ουάσιγκτον, η οποία και αυτή προσπάθησε μάταια να ακυρώσει το έργο, αλλά τώρα βλέπει την ρώσο-γερμανική συνεργασία να εδραιώνεται. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση για το να υποχρεωθεί η Ρωσία να υπογράψει ένα νέο συμβόλαιο 15 ετούς μάλιστα διάρκειας, λέει το Κίεβο, έτσι ώστε να υποχρεωθεί να περνάει ρωσικό φυσικό αέριο μέσω της Ουκρανίας. Είναι μάλλον ένα θέμα που πολύ απίθανο να δεχθεί η Μόσχα κάτι τέτοιο. Έχει πει αντιθέτως η Ρωσία ότι θα τηρήσει το υπάρχον συμβόλαιο μέχρι τα τέλη του 2024, και από εκεί και πέρα βέβαια δεν είναι δυνατό να χρηματοδοτεί η Ρωσία την ουκρανική οικονομία, πολύ περισσότερο που είναι μια οικονομία ενός κράτους. Μετά τέλη διέλευσης εννοείς. Που ουσιαστικά ναι, μετατρέπεται σε ένα είδος αντιρωσίας, όπως έχει πει το Κρεμλίνο. Οπότε δεν νομίζω ότι εδώ θα υπάρξει αποτέλεσμα. Κριτική υπάρχει και για τον πρόεδρο Ζελένσκι, ότι απέτυχε στις επαφές του με την καγκελάριο Μέρκελ και ότι δεν εισακούστηκε. Γι' αυτό ίσως και υπάρχει μια αναταραχή στο εσωτερικό της ουκρανικής πολιτικής ζωής. Ο κύριος Ζελένσκι ισχυροποιεί την εξουσία του, προσπαθεί να αυξήσει το μέγεθος του στρατού, να υποτάξει τις υπηρεσίες ασφαλείας. Μάλιστα, μια αμερικανική αντιπροσωπεία βρέθηκε και στο μέτωπο του ουκρανικού εμφυλίου στην Ανατολική Ουκρανία. Μπορεί ενδεχομένως να περιμένουμε και εκεί κάτι. Και έφυγε ένα πολύ σημαντικό στέλεχος, ο πανίσχυρος υπουργός εσωτερικών της Ουκρανίας. Φαίνεται πως διαχωρίζει την πολιτική του τύχη από τον κύριο Ζελένσκι. Σε ευχαριστούμε, Θανάση. Στη Νέα Υόρκη τώρα, όπου σφοδρές επικρίσεις δέχονται αστυνομικοί επειδή χτύπησαν έναν επιβάτη στο μετρό με όπλο τέιζερ, γιατί κατά τον ισχυρισμό τους δεν είχε εισιτήριο. Στο Μπρούκλιν, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την εμψυχρό δολοφονία 20χρονου από ένοπλο, και στο Queens μια μητέρα λαχτάρισε όταν άγνωστος επιχείρησε να αρπάξει τον 5χρονο γιο της. Η Ντολόρες Λόπες περπατούσε με τα τρία παιδιά της στο Queens της Νέας Υόρκης, όταν ξαφνικά ένας άντρας πετάχτηκε μέσα από ένα αυτοκίνητο και άρπαξε τον 5χρονο γιο της, Jacob. I say, oh my God, my kid! Oh my God, my boy! He tosses the boy into the back seat. Dolores and her other two children struggle through an open window, desperately trying to pull him out. Τελικά η μητέρα κατάφερε να πάρει το γιο της μέσα από το όχημα. Το 5χρονο αγοράκι δεν τραυματίστηκε. Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του επίδοξου απαγωγέα και του συνεργού του. Κάμερα ασφαλείας στο Μπρούκλιν καταγράφει την εμψυχρό δολοφονία ενός νεαρού ηλικίας 21 ετών. Ο δράστης φαίνεται πως του είχε στήσει ενέδρα και άνοιξε πυρ εν μέσω περαστικών. The suspect is on a phone standing on the sidewalk. The 21-year-old victim rides up on a city bike and is shot multiple times in the body and left arm. The victim was pronounced dead at Kings County Hospital. Σύμφωνα με τις αρχές, τα περιστατικά βίας με όπλα στη Νέα Υόρκη έχουν αυξηθεί κατά 43% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Στο μετρό της Νέας Υόρκης, αστυνομικοί επιχειρούν να βγάλουν με τη βία ένα επιβάτη από το βαγόνι, κατηγορώντας τον πως δεν πλήρωσε για εισιτήριο. Όμως ο άνδρας υποστηρίζει πως έχει πάνω του εισιτήριο και αρνείται να βγει από το σειρμό. Τότε ένας αστυνομικός τον χτυπά με όπλο τέιζερ. That response was above the top. The response was the textbook of police brutality. Μετά το περιστατικό, οι αστυνομικοί δικαιολόγησαν τη χρήση του τέιζερ, υποστηρίζοντας πως ο επιβάτης ήταν επιθετικός και άρχισε να τους απειλεί. Ανάστατη είναι η Φολέγανδρος, καθώς σε παραλία εντοπίστηκε νεκρή 26χρονη που μαζί με το φίλο της βρισκόταν για διακοπές στο νησί. Ο Γιάννης Γιάκας θα μας ενημερώσει για την υπόθεση αυτή, η οποία περιπλέκεται, καθώς έχουν χαθεί τα ίχνη και του συντρόφου της κοπέλας. Ακριβώς, πρόκειται για ένα πραγματικό θρίλερ, καθώς ακόμα και αυτή την ώρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 30χρονου συντρόφου της κοπέλας, ο οποίος ακόμα αγνοείται. Η κοπέλα, να θυμίσουμε, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της σε θαλάσσια περιοχή, στην περιοχή συγκεκριμένα Λιγαριά, στη Φολέγανδρο, αμέσως στο λιμενικό έσπευσε στο σημείο. Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε στην Αθήνα, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Να πούμε ότι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για τους λιμενικούς που ερευνούν την υπόθεση ήταν πως δίπλα στη γυναίκα στη θάλασσα βρέθηκε ένα τσαντάκι με την ταυτότητα και χαρτιά του συντρόφου της, ο οποίος, να πούμε, ότι αναζητείται, και μάλιστα οι αρχές έχουν μοιράσει φωτογραφίες
στους ντόπιους επιχειρηματίες του νησιού, ώστε αν δουν τον 30χρονο να τον αναγνωρίσουν. Να πούμε ότι ακόμα οι αρχές ερευνούν και τις μαρτυρίες ενός άντρα, ο οποίος περπατούσε κουτσένοντας στην περιοχή το βράδυ της Παρασκευής, αλλά δεν μπόρεσαν βέβαια να αναγνωρίσουν εάν αυτός είναι ο σύντροφος της κοπέλας. Από εκεί και πέρα την νεκροτομία έχει αναλάβει η ιατροδικαστική υπηρεσία του Πειραιά, ενώ όσον αφορά την αστυνομία, να πούμε ότι στο νησί έχει μεταβεί ήδη και κλιμάκιο του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail, ο πατέρας της Καρολάιν μίλησε για τη στιγμή της σύλληψης του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στην Αλόνισο, αλλά και για το μέλλον της μικρής Λιδίας. Ήσυχος, ντροπαλός και με αυτοπεποίθηση. Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που σχημάτισε ο πατέρας της άτυχης Καρολάιν για τον 32χρονο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο όταν τον πρωτοσυνάντησε, χωρίς ποτέ να περάσει από το μυαλό του ότι λίγα χρόνια αργότερα θα γινόταν ο δολοφόνος του παιδιού του, ένα πρωινό του Μαΐου. Ο David Crouch περιγράφει στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail πως έμαθαν εκείνο το πρωί ότι η πολύ αγαπημένη και γεμάτη ζωή κόρη τους δολοφονήθηκε από ληστές. Πολλοί από τους Έλληνες φίλους μας είχαν έρθει και ήταν πολύ λυπημένοι. Στην αρχή ήταν δύσκολο να καταλάβουμε τι μας έλεγαν, αλλά τελικά τα κατανοήσαμε. Ήταν σαν ένα παγωμένο χέρι να είχε φτάσει στο στήθος μου και να άρπαξε την καρδιά μου. Έκτοτε ήμουν σχεδόν παράλυτος. Τότε νομίζαμε πως η Καρολάιν δολοφονήθηκε από ληστές, περιέγραψε ο κύριος Crouch και συνέχισε. Την έπνιξε ενώ κοιμόταν. Φαντάζομαι ότι θα περάσει καλά εξηγώντας το αυτό στους συγκρατούμενούς τους στις φυλακές Κορυδαλού, που φημολογείται ότι είναι οι χειρότερες της Ευρώπης. Η ημέρα της κηδείας θα μείνει για πάντα στη μνήμη του. Σπάνια έχω δει ένα τόσο θλιμμένο άτομο όπως ήταν εκείνη την ημέρα. Στεκόταν στην εκκλησία κρατώντας τη Λιδία, ήταν μια εικόνα δυστυχίας. Παρά τον πόνο μου ένιωσα συμπάθεια γι' αυτόν. Τι καλός ηθοποιός αποδείχθηκε. Λίγες ημέρες αργότερα όμως παίχθηκε η τελευταία πράξη του δράματος. Όταν βγήκαμε από το εκκλησάκι, περίμεναν δύο ξένοι. Η Σούζαν ξέσπασε σε κλάματα και ο Μπάμπης την αγκάλιασε για να την παρηγορήσει. Τότε ένας από τους ξένους βγήκε μπροστά και χτύπησε τον Μπάμπη στον ώμο. Ήταν αστυνομικός. Πιστεύω ότι εκείνη τη στιγμή ο Μπάμπης συνειδητοποίησε ότι το παιχνίδι τελείωσε. Η τελευταία φράση της συνέντευξης του 78χρονου πατέρα της Καρολάιν είναι αφιερωμένη στη Λιδία. Τονίζει πως τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του θα αφιερώσουν τη ζωή τους ώστε να μην λείψει τίποτα στη Λιδία, αλλά και να μείνουν ζωντανές οι μνήμες της μητέρας της. Το 23ο συναπάντημα νεολαίας ποντιακών σωματείων άρχισε πριν από λίγο στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Εκεί βρίσκεται ο Χρήστος Νικολαίδης, τον οποίο και βλέπουμε στις οθόνες μας. Χρήστο. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι, από το ιερό προσκύνημα των ποντίων εδώ στην Παναγία Σουμελά του Βερμίου, εδώ που συνεχίζεται από τις 6 ώρα το απόγευμα το 23ο συναπάντημα των ποντιακών οργανώσεων. Περίπου 150 σύνεδροι από όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη, την Πελοπόννησο, την Αθήνα μέχρι και τη Θράκη βρίσκονται εδώ προκειμένου να συζητήσουν τα θέματα των ποντιακών οργανώσεων, τους τρόπους με τους οποίους συντονισμένα θα λειτουργήσουν ώστε να διατηρηθεί η ποντιακή γνήσια, ποντιακή παράδοση μέσα από τις οργανωμένες δράσεις τους. Βέβαια, πολλά από τα ζητήματα του προγράμματος και της οργάνωσης αυτής σχετίζονται με τα μέτρα κατά του κορονοϊού. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε σύνεδρος που φτάνει εδώ κάνει ένα rapid test, ενώ τηρούνται όλα τα γνωστά μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι υπάρχει μεγάλο θέμα κοινωνικής ευαισθησίας, καθώς το πρώτο θέμα συζήτησης αυτού του συναπαντήματος σχετιζόταν με τις ωφέλειες του εμβολιασμού. Ενώ δεν θα υπάρχει και το παραδοσιακό γλέντι, το οποίο ήταν και το κλείσιμο της πρώτης μέρας των εργασιών. Αυτές οι εργασίες θα κλείσουν με μια συναυλία παραδοσιακής μουσικής, η οποία θα αρχίσει μέσα στα επόμενα λεπτά, Γιάννη. Για να ακουστεί και η ποντιακή λύρα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών η κορυφαία ερμηνεύτρια του δημοτικού τραγουδιού Φιλιό Πυργάκη. Η Πυργάκη, που ήταν αυτοδίδακτη, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλή συμμετέχοντας σε παραδοσιακά πανηγύρια. Τι θέλεις, καρέ, ευχαριστώ. Και χτυπάς μία από τις μεγαλύτερες και πιο γνωστές φωνές του δημοτικού τραγουδιού, η Φιλιό Πυργάκη, σύγησε για πάντα. Θα φύγω, μα...
Η πασίγνωστη τραγουδίστρια έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο, ενώ πριν από λίγο καιρό είχε χάσει από την ίδια ασθένεια και το σύζυγό της. Πολεμάω με τον καρκίνο. Για το μόνο που παρακάλεσα την Παναγία και έκανα πολλά τάματα είναι να με αφήσει λίγα χρόνια ζωντανή, να ευχαριστηθώ τα εγγονάκια μου, την κόρη μου και τον άντρα μου. Τίποτα άλλο δεν ζητάω από εκείνη. Χρόνια να μάτα, η Φιλιό Πυργάκη, που είχε γεννηθεί το 1939 στον Ασπρόκαμπο Κορινθίας, στα 17 της χρόνια κυκλοφόρησε το πρώτο της δίσκο και εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της καριέρας της ηχογράφησε περισσότερους από 200, ενώ το όνομά της συνδέθηκε με το δημοτικό τραγούδι και τα πανηγύρια. Πολλές καρδιές θα κλάψουν, πατέρα. Η συνέντευξη της Πυργάκη ήταν στην εφημερίδα Εσπρέσο. Στο σημείο αυτό το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Κλέαρχο Μαρουσάκη και αμέσως μετά οι εικόνες με τον Τάσο Δούση. Μη χάσετε στις 9 την ξένη ταινία «Ο Λαβύρινθος. Πύρινες δοκιμασίες». Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας. Καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.